μπορεί να βρισκόμαστε κυριολεκτικά μια ανάσα από τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων σε εστίαση και διασκέδαση. Εν τούτης, οι λεγόμενοι σκληροί δείκτες της πανδημίας δείχνουν ανυποχώρητη στην Κρήτη, που την τελευταία μόνο εβδομάδα μετρά 12 συνολικά νεκρούς από επιπλοκές του κορονοϊού. Μάλιστα, μόνο το διήμερο Πέμπτης Παρασκευής, 9 συνανθρωποί μας έχασαν τη μάχη για τη ζωή στα νοσοκομεία της Κρήτης. Έχουμε συνεχώς μεγάλο αριθμό θανάτων. Ευτυχώς έχουμε κάποια μείωση στις εισαγωγές σε ΜΕΘ, όμως πρέπει να δείξουμε αντοχή και υπομονή. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, οι περισσότεροι ασθενείς που κατέληξαν στις κλινικές και τις μονάδες εντατικής θεραπείας COVID των κρητικών νοσοκομείων ήταν ανεμβολίαστοι, ενώ πέρα από το βάρος των νοσηλιών, τους περισσότερους νεκρούς μετράει η Δυτική Κρήτη. Ενδεικτικά, στο νοσοκομείο Χανίων από την περασμένη Κυριακή έως και σήμερα κατέληξαν 6 συνολικά ασθενείς, στο νοσοκομείο Ρεθύμνου 3, ενώ στα 2 μεγάλα νοσοκομεία του Ηρακλείου οι ανθρώπινες απώλειες είναι επίσης 3. Υπάρχει μία σταθεροποίηση βέβαια, αλλά δυστυχώς κάθε μέρα οι περιπτώσεις των ανθρώπων που νοσούν είναι γύρω στους 250. Πρέπει να δοθεί έμφαση στη σημασία του εμβολιασμού, ακόμα και αυτή την τελευταία στιγμή που φαίνεται ότι έχουμε κατανοήσει όλοι, αλλά δεν προχωράμε. Και την ώρα που και οι ίδιοι οι υγειονομικοί δίνουν τη δική τους μάχη κυρίως με τη μετάλλαξη όμικρον που τους γονατίζει θέτοντάς τους σε καραντίνα, τα δύο νοσοκομεία της Δυτικής Κρήτης εξακολουθούν να φτάνουν σε σημείο απόλυτης πίεσης, όπως για παράδειγμα συμβαίνει και σήμερα στο νοσοκομείο Χανίων, εξαιτίας της πληρότητας των κλινικών και των μονάδων εντατικής θεραπείας COVID. Αυτό έχει ως συνέπεια να αποτελεί πλέον ρουτίνα η ανταλλαγή ασθενών μεταξύ των νοσοκομείων Χανίων και Ρεθύμνου, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις διακομιδές γίνονται και προς τα δύο μεγάλα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Δυσκολευόμαστε να τα απεξέλθουμε, αυτό είναι αλήθεια. Και οι γειτονικοί μας νομοί και αυτοί ζορίζονται το ίδιο. Στα Χανιά έχουν κονατίσει και αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Οπότε αναγκαστικά κάποια περιστατικά κατευθύνονται και εδώ. Γενικά το σύστημα πιέζεται, αντέχει ακόμα. Αλλά είναι πολύ δύσκολη αυτή η καμπή που βρισκόμαστε. Είναι η καμπή που μετά, αν κατορθώσουμε και μείνουμε δυνατοί, νομίζω είναι η κατάσταση πολύ πολύ καλύτερη. Την ίδια ώρα καμπανάκι προς τους πολίτες κρούουν και οι αυτοδιοικητικοί, καθώς τελευταία παρατηρείται χαλάρωση στους εμβολιασμούς. Ενώ στην αρχή, ενώ του έτους αυτού υπήρχε ένας αυξημένος αριθμός ανθρώπων που πήγαιναν για εμβολιασμούς, τώρα και αυτός ο αριθμός έχει πέσει, δεν ξέρω, με ανησυχεί πάρα πολύ. Με τη γλώσσα των αριθμών, στην Κρήτη μέχρι σήμερα έχουν εμβολιαστεί είτε με δύο δόσεις είτε με το μονοδοσικό εμβόλιο 439.631 πολίτες, εκ των οποίων οι 205.404 εμβολιασμοί αφορούν στο Ηράκλειο, 115.084 στα Χανιά, 61.940 στο Λασίθι και 57.203 εμβολιασμοί στο Ρέθυμνο. Η μετάλλαξη όμικρον νομίζω μας σφυροκοπά. Δεν δείχνει να κοπάζει εύκολα και θέλει αύξηση των εμβολιασμών, τήρηση των μέτρων και ξαναλέω και πάλι δύναμη και υπομονή για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι ότου να καλυτερεύσει η κατάσταση που το βλέπουμε γύρω στο Πάσχα. Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι πολίτες που εμβολιάστηκαν και με τις δύο δόσεις ή με το μονοδοσικό εμβόλιο αριθμούσαν μέχρι και την Παρασκευή τα 7.270.191.